σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη και θέλω να φτιάξω μυστήσιμα κουλουράκια για να μπορούμε να τα τρώμε τώρα, κατά τη διάρκεια της νηστείας. Λοιπόν, είναι η συνταγή της θείας μου, ελπίζω να την πετύχουμε, την κάνω πρώτη φορά και θα την κάνω μισή και μισή, γιατί μισή θα την κάνω με ζάχαρη, μισή θα την κάνω με στέβια. Θέλω να δοκιμάσω πώς θα βγει και με στέβια, πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ποτήρι σπορέλαιο, το έχουμε εδώ, ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι, το έχουμε εδώ, ένα ποτήρι ζάχαρη, okay, και στέβια, baking, σόδα, okay, βανίλιες, είμαστε εντάξει, το φαρινά, ωραία, το έχουμε και αυτό, άψογα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την εκτέλεση. Αρχικά θα μοιράσω το χυμό πορτοκάλι, γιατί όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε, κανονικά θα κάνουμε σε μία δόση, όσο εγώ θα το μοιράσω λόγω της στέβειας. Okay, στο περίπου. Τώρα και τη ζυγαριά δεν έχω, οπότε πάμε με το μάτι. Αυτό. Λοιπόν, και με το λάδι το ίδιο. Εδώ κάνουμε την κανονική ζάχαρη, εκεί με τη στέβεια. Λοιπόν, εδώ θα ρίξω την κανονική τη ζάχαρη. Τώρα εδώ θα ρίξω στέβια, θα ρίξω λίγο με το μάτι και το δοκιμάζω. Ελπίζω να βγει καλό. Ναι, για να πέσει πρέπει να την ανοίξω κιόλας. Ωραία. Έριξα λίγη, εντάξει, θα το δοκιμάσω, εδώ αν πρέπει να συμπληρώσω. Λοιπόν, τώρα τα χτυπάμε το καθένα χωριστά. Λοιπόν, αφού τα χτυπήσουμε με το μιξεράκι μας, μετά ρίχνουμε μέσα τη λέει, το μπέικινγκ και τη σόδα, οπότε λίγη δόση από τη σόδα εδώ. Βιάζουμε την υπόλοιπη εδώ, περίπου στη μέση το κομμάτι. Και το μπέικινγκ εδώ, okay. Μισό μπέικινγκ βάζουμε σε αυτή τη δόση. Τι ρίχνουμε, τη βανίλια πότε τη ρίχνουμε. Ωραία, ρίχνουμε και τις βανίλιες τώρα. Άψογα, ευτυχώς το είδα. Μία βανίλια εδώ. Και άλλη μία βανίλια εδώ, ωραία. Αψογόπουλος. Λοιπόν, και ρίχνουμε και λίγο αλεύρι. Τα χτυπάμε και μετά συμπληρώνουμε αν χρειαστεί αλεύρι. Θέλουμε η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μας, αλλά να μην είναι και πολύ σφιχτή. Πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Γιατί τώρα θα φτιάξουμε τη ζύμη, θα ρίξουμε το επιπλέον αλεύρι για να γίνει λίγο σφιχτή, αλλά όχι πάρα πολύ. Που έχω κουμπίσει την πετσέτα. Ωραία, θα πάρω ένα χαρτάκι. Άψογα. Οπότε τώρα προσθέτουμε το αλευράκι μας. Πώς να το βάλουμε με παλιές καλύτερα. Οπότε προσθέτουμε και ζυμώνουμε. Μόλις δούμε ότι αρχίζει λίγο να σφίγγει, σταματάμε να βάζουμε άλλο αλευράκι και αρχίζουμε να πλάθουμε. Λοιπόν, και αφού κάνουμε τη ζύμη μας και την κάνουμε περίπου να είναι έτσι σε αυτή τη μορφή, μπορεί να θέλει και λίγο πιο σφιχτή, δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Okay, θα δείξει. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Βάζουμε πάνω κάτω για να ψηθεί. Okay, εδώ. Και τότε μετά βάζουμε ένα ταψάκι. Εγώ θα το βάλω στην λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί, ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει. Μέχρι να προθερμανθεί ο φούρνος, θα βάλω το κουλουράκι εδώ πέρα. Κάποιοι το πλάθουν, έτσι. Εγώ τώρα δεν θέλω να το πλάσω, δεν έχω και πολύ χρόνο γιατί θέλω να πάω και στο ευχέλαιο. Οπότε βάζω από τη μία μεριά τα κουλουράκια με τη στέβια, σημαδεύω όπου είναι δηλαδή, και θα το βάλω έτσι, με τέτοιο σχήμα, να βγουν στρογγυλά. Ελπίζω να βγουν κάτι. Δεν ξέρω. Θα δείξει.
Θα φανεί ότι τα βάζω λίγο ωραία, γιατί μπορεί και να φουσκώσουν, σίγουρα θα φουσκώσουν εφόσον έχουν baking. Εσείς το ξέχασα, το αλεύρι που χρησιμοποιούμε είναι το φαρινάκι, να ξέρετε, έτσι, που φουσκώνει μόνο του, οπότε έχουμε βάλει και από αυτό το διωγκωτικό. Ναι, δεν βάζουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βάζουμε φαρινάκι. Τώρα για τη διάρκεια που το ψήνουμε, για τη διάρκεια που το ψήνουμε είναι με το μάτι 10 λεπτά, 1 τέταρτο, το βλέπετε. Ανάλογα το πόσο μεγάλα τα έχετε κάνει στο σχέδιο, θα πάει και το μέγεθος. Και το... Ανάλογα πόσο μεγάλα τα έχετε κάνει στο μέγεθος, θα πάει και η διάρκεια του ψησίματος.